ιστορία η ίδια. Είναι μια νέα μητέρα, νεαρή μητέρα. Κυρία Μαρία, καλό μεσημέρι. Καλώς σας ευχαριστώ. Ζείτε σε κάποια περιοχή της Ελεύθερης Κύπρου και θα ήθελα πολύ να μας πείτε την ιστορία σας, γιατί πολλές, όπως την δική σας περίπτωση, υπάρχουν στην κυπριακή κοινωνία, απλώς δεν τις ακούμε συχνά. Και καλό είναι να χτυπά το καμπανάκι για αυτούς που είμαστε στον καναπέ συνήθως και νομίζουμε ότι όλα βαίνουν καλώς. Λοιπόν, ας σας ακούσουμε, κυρία Μαρία. Κοιτάξτε, μένω λίγο εκτός Λεμεθού. Εδώ και μια εβδομάδα μένω χωρίς ρεύμα. Έχω τα μωρά στο σχολείο όπου μένω. Αυτή τη στιγμή έχω τα ρούχα των μωρών και τα δικό μέσα αυτοκίνητο μένω όπου έβρω. Επειδή βοήθεια να με βοηθήσει ακόμα λίγο το γραφείο της Ιταλίας, θέλω να πληρώσω το ρεύμα μου, να μην μου το κόψω. Η λειτουργός μου είπε κανονίστα, που τη στιγμή που δεν έχω δουλειά, πώς να τα κανονίσω. Έτυχε, είχα ένα ατύχημα πριν λίγο καιρό, έμεινα χωρίς αυτοκίνητο. Αυτή τη στιγμή νοικιάζω αυτοκίνητο για να μπορέσω τουλάχιστον να παίρνω τα μωρά μου στο σχολείο. Μακάρι έναν καλό άνθρωπο, άφησε μου σε χαμηλή τιμή, ό,τι λεπτά είχα. Τα έδωσα για να έχω αυτοκίνητο. Βασικά ζείτε με τα λεφτά που παίρνετε ως επίδομα επειδή είστε μόνο γονιός, δεν είναι? Ναι, επίσης παίρνω εισόδημα από το γραφείο ευημερίας, το οποίο είναι 448 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Εσείς χρωστούσατε κάποια ενίκεια, πήγατε να δώσετε από ό,τι μου είπατε μία δόση, ζητήσατε χρόνο, αλλά δεν κατέστη δυνατό, το ρεύμα το έκοψε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Ιδιοκτήτης, βεβαίως. Ναι. Είχα μιλήσει με τον άνθρωπο, του είπα τι μου έτυχε. Μου είπε τι να σου πω τώρα. Μετά από μια εβδομάδα μου χτυπούσαν τις πόρτες, ζητούσαν τα λεφτά του, που τη στιγμή που του είπα δεν θα τα μπορέσω τουλάχιστον να πληρώσω το ποσό του ενοικίου που είναι 400 ευρώ. Ήρθε το ρεύμα και λέω του μη μου το κόψεις, να δω τι μπορώ να κάνω το ρεύμα. Πήγα ζήσα βοήθεια την εκκλησία του τόπου μου. Ήρθε ένας άνθρωπος, με έφερε επιταγή. Ο ιερέας του χωριού λέτε. Ο ιερέας, ναι. Πήγα να πληρώσω το ρεύμα, η οποία κοπέλα της ηλεκτρικής μου είπε ότι το ρεύμα είχε κοπεί από τον ίδιο άνθρωπο, από τον ιδιοκτήτη, το οποίο πληρώθηκε και ζήσε να διακοπεί το ρεύμα. Όταν τον πήρα τηλέφωνο και του είπα γιατί το έκαμε, η απάντησή του ήταν να πω να το ενώσω και να μείνω σπίτι. Ότι σύμπου δεν είχα λεφτά να κάνω τον το πράγμα. Να προσθέσουμε ακόμα ένα στοιχείο. Ο πρώην σύζυγος, ο οποίος έδινε ένα ποσό διατροφής, αδυνατεί να προσφέρει λόγω του ότι είναι άνεργος, έτσι. Ναι, άνεργος έχει εδώ και 3 χρόνια περίπου. Μάλιστα. Η διατροφή που παίρνω είναι 70 ευρώ το μήνα και για τα 2 τα μωρά. Αλλά δεν μπορεί και κατανοείται ότι ο άνθρωπος, ο πρώην σύζυγος σας δηλαδή, είναι άνεργος, επομένως δεν μπορεί να σας καταβάλει την διατροφή. Ναι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Κυρία Μαρία μου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς ακούτε, με συγχωρείτε, είπατε ότι ζείτε κάποιες στιγμές και στο αυτοκίνητο τώρα, αυτές τις μέρες. Αυτές τις μέρες μένω όπου έβρω, ή στο αυτοκίνητο, ή σε κάποια φίλη μου, ή όπου έβρω τόπο πάω. Και τα μωρά μαζί σας. Και τα μωρά μαζί μου, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή αδυνατό να νοικιάσω σπίτι το οποίο να βάλω τα μωρά μου. Επειδή ρώτησα για σπίτια κάτω από 500 ευρώ δεν βρίσκω. Ναι. Οι οποίοι άνθρωποι θέλουν και τα ενοικιά τους. Τα ενοικιά τους, βέβαια. Ναι. Κάνατε αίτηση για το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα. Έκανα την αίτηση, ναι, έχει που το Σεπτέμβριο που ήταν οι τελευταίες μέρες, δεν πήρα καμία απάντηση, ή αν εγκρίθηκα ή όχι. Έχετε περιουσιακά στοιχεία, έχετε καταθέσεις? Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Κυρία Μαρία, νομίζω ότι εσείς ψάξατε για δουλειά. Κοίταξα για δουλειά, αλλά δυστυχώς δεν βρήκα πουθενά, έστω και για να καθαρίζω ένα σπίτι, τίποτα. Πήγα σε υπεραγορές, κουταρίες, έστω σε περίπτερα, τίποτα. Είναι, υπάρχουν ότι θέλουν απολύτως συνέχεια. Όταν ακούτε τους πολιτικούς ή τους οικονομολόγους να λένε ότι πάνε καλά τα πράγματα, παρουθείτε ειδήσεις, παρουθείτε τα γεγονότα. Να σας πω την αλήθεια, όχι και πολύ. Ναι. Όταν λοιπόν μας ακούτε από τα μέσα ενημέρωσης, τέλος πάντων, ότι με το μνημόνιο άρχισε να πηγαίνει καλά η οικονομία του τόπου, τα ακούτε αυτά φαντάζομαι ή τα διαβάζετε τέλος πάντων στις εφημερίδες? Ναι, αλλά δεν είδα να πάει κάτι καλό στην Κύπρο. Έχει πολλοί κόσμο που είναι άνεργος, οι οποίες κοπέλες στην ίδια φάση με μένα, που άνεργες με μωρά. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Είναι άλλη μια περίπτωση από τις χιλιάδες που υπάρχουν στον τόπο μας. Η ανθρωπιστική κρίση
επειδή είναι της μόδας.